Θέλω να πω σε συνέχεια αυτό που άκουσα λίγο πριν και φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσόλη, ότι δεν υπάρχει σύστημα τηλεδιοίκηση, α πούμε, για παράδειγμα στο Τραμπ και κατεβαίνουν και χειροκίνητα κάνουν όλη τη διαδικασία. <laughs> Θέλω να σα πω ότι οι φωνητικοί διάλογοι που ακούγαμε ε, και μεταδώσαμε ε, μεταξύ του σταθμάρχη και του μηχανοδηγού του μοιραίου ε, τρένου, του μοιραίου Ιντερ γινόταν μέσω τη συσκευή VHF. Δηλαδή τι μάλιστα. 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 Με τον κλασικό τρόπο. Όπω είναι παλιά. Όπω τα παλιά 50 και είναι όπως... χρόνια περίπου. Θέλω να σα πω όμω ότι αυτό κανονικώ δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Ότι με έγγραφο που θα παρουσιάσουμε τώρα ήδη ήταν εγκατεστημένο από το εδώ και, και 1,5 χρόνο και παραπάνω ένα σύστημα ε, φωνητικής ραδιοεπικοινωνίας μεταξύ των ε, σειρμών και των σταθμών και μάλιστα εδώ πλέον ε, θα παρουσιάσουμε σήμερα ε, ότι έχει ή τέλο πάντων δημιουργούνται απορίες και ερωτήματα και στην ίδια την εταιρεία την Hellenic Train η οποία δεν το έχει θέσει σε εφαρμογή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έγγραφο. Αυτό το Αυτό οποίο... έπρεπε να το κάνει η εταιρεία, η Hellenic Train. Αυτό ήταν, ή ήταν, στο, ήταν στο πλαίσιο των υποδομών που παρέδωσε ο ΩΣΕ. Α, και έπρεπε να το λειτουργήσει η εταιρεία. Και έπρεπε εταιρεία. να το λειτουργήσει. Εδώ τί... Hellenic... πρόσεξε, τι συζητά... συζητάμε, συζητάμε τόσο καιρό για συστήματα τα οποία δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία γιατί δεν υπάρχουν στι υποδομέ. Τώρα μιλάμε για ένα σύστημα που υπάρχει στι υποδομέ και δεν λειτουργεί. Αυτό είναι χειρότερο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Yeah. Αυτό το έγγραφο λοιπόν που θα παρουσιάσουμε και αν μπορούμε να το έχουμε μπροστά μα είναι ένα επίσημο έγγραφο του ΩΣΕ το οποίο ε, έχει φύγει στις 18 Αυγούστου του 2022 από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας, Προγραμματισμού και Υποστήριξη Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, Μάλιστα έχει την ένδειξη εξαιρετικά επίγοντα. Μπορούμε να μας το να, το, μπροστά, να, μας το, φέρουν, ναι, να μας το δείξουν το σχετικό έγγραφο. Ε, Επαναλαμβάνω και πάλι ένα έγγραφο το οποίο... Ε, ουσια... και τι λέει αυτό ρε παιδί μου. Θα σας πω τι λέει αμέσως. Ε, Βλέπουμε καταρχάς ποιο το έγγραφο. Ποιος το στέλνει το έγγραφο. Το έγγραφο λοιπόν το υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Ο κύριο Πατέρα. Okay. Είναι ο πρόεδρο. Ο, ο, οποί... ο πρόεδρος. Nice. Έχει ημερομηνία, όπω σα παραλαμβάνω και πάλι, 18 Αυγούστου του 2022. Έχει την ένδειξη εξαιρετικά επίγον. Και τι λέει. Στέλνει λοιπόν προ τη Χελένικ, απευθύνεται προ την Χελένικ Τρέιν. Αν προχωρήσουμε λίγο τι κάρτε, θα το δούμε αυτό. Και λέει το έγγραφο. Καθώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των λόγων που επικαλείστε, έλεγχο συσκευών και εκπαίδευση του προσωπικού σας, λέει ο ΟΣΕ προς την Hellenic Train, ο ΟΣΕ θα παρατείνει την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας κατά ένα μήνα και κατ' επέκταση και τη λήξη αυτής κατά αντίστοιχο διάστημα ή μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2022. Η παράταση αυτή θα ανακοινωθεί με έγγραφο προς όλες τις συνδρομικές επιχειρήσεις. Σημειώνουμε πως με μέρη μνά σας, με μέρη μνά μας, του ΟΣΕ δηλαδή, όλο το προσωπικό μηχανοδήγηση, παλαιό, νεότερο και το υποεκπαίδευση τη επιχείρησή σα, έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του συστήματο GSMR, είναι το σύστημα φωνητική ραδιοεπικοινωνία. Έτσι, έτσι, με τη φράση σα, λέει ναι, συσσαγωγικά τώρα εδώ, λόγω ανάγκη αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού αμαξιοστοιχειών, αντιλαμβανόμαστε ότι με μέρη μνά σα υπόμνηση του περιεχομένου τη εκπαίδευση που έχουν ήδη λάβει. Και δίνουν περιθώριο μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2022 στην Hellenic Train να εφαρμόσει αυτό το σύστημα και να φύγει το από εφάρμοσε. το Βίεσα. Δεν το εφάρμοσε ποτέ, λένε οι συνδικαλιστέ. Και ο ΣΕ τι έκανε. Ο ΣΕ τι έκανε. Μετά. Ο ΣΕ δεν μεταξύ, πρόκει, τι έκανε μετά. Λέ, μου, λέω, λέω, εγώ κάνετε αυτό, κάνω αυτό. Δεν το κάνει άλλο. Εγώ τι κάνω μετά. Ναι, νομίζω Κοιτάω. μετά. Πρόσεξε. Το μετά έχει σημασία ότι εδώ συζητούσαμε για το πώ επικοινωνούσαμε μεταξύ του. Ναι, ναι, με αυτό σου λέω. Με αυτό σου λέω. Άρα, δηλαδή, εδώ τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Τελούσαν σε γνώση όλων οι δυσλειτουργίε, οι παραλήψει, η μη εγκατάσταση, η μη λειτουργία κτλ. Και, και απλά λέγαμε ένα στον άλλον ένα χαρτιά. Έκανα, το Κάνε μου... αυτό, άλλο δεν το έκανε και εμεί δεν κάναμε τίποτα. Αυτό που μα λε τώρα είναι ότι έχουν ένα σύστημα, θέλουν να πάνε σε ένα άλλο. Δεν σταμάτησε το παλιό. Όχι Ρίτσε. μόνο. Αυτό το ακούσαμε τώρα. Αυτό, που ακούσα. αυτό, αυτό τώρα το ακούσαμε. Αυτό το πακούμε. Λαμβάνει το κέντρο. Δεν το, το σύστημα αυτό όμω, το GSMR, ναι. είναι το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί να υπάρξει στο θέμα τη επικοινωνία. Μπορεί να καλέσει αμαξοστοιχεί, μπορεί να επικοινωνήσει, ακόμα και να πατήσει κουμπί έκτακτη ανάγκη. Και μπορεί και... μάλιστα να κινητοποιήσει μέχρι και το τρένο, λέει λοιπόν εδώ η. Να μην... κινητοποιήσει και το τρένο. Ναι, μπορεί να κάνει τηλεφωνική σου. Να στις... αυτό πιάνει παντού. Αυτά που λέμε σε τούνελ και λοιπά που δεν πιάνουν κάποια κτλ. Αυτό πιάνει παντού. Αυτό πιάνει παντού. Αυτό το σύστημα πιάνει παντού. Ενώ το VHF, όπω ξέρουν πολύ καλά, δεν πιάνει παντού. Ακριβώ. Έχουν, τρο... έχουν πρόβλημα επικοινωνία. Σήμερα δηλαδή τα τρένα πράγματι είχαν πρόβλημα επικοινωνία μεταξύ του ή έχουν πρόβλημα επικοινωνία, το πούμε διαφορετικά, διότι το σύστημα που χρησιμοποιούν, όπω αντιλαμβανόμαστε και ξέρουμε, εμεί βέβαια τι τηλεόραση το καταλαβαίνουμε περισσότερο, ότι δεν λειτουργεί με ένα παντού. σύστημα το οποίο να ε, εκπέμπεται παντού το σήμα Άρα. ακόμα Άρα. και έκτα ανάγκη. Έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο, νομίζω, όπω λέμε πολύ σωστά, δείχνει ένα σύστημα υποδομή το οποίο υπήρχε, είχε παραδοθεί από τον ΟΣΕ στην Hellenic Train, και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάτι για τη Hellenic Train. Η Hellenic δεν έχει μιλήσει. Ούτε ο Ούτως έχει μιλήσει. Προσέξτε, όμω ο Σταθμάρχη σταθμάρχης ανήκει στον ΟΣΕ. Άρα σκεφτόμαστε όλοι ότι όλα τα βάρη πέφτουν πάνω στον ΟΣΕ. Θα δούμε όμω τώρα ότι εδώ υπάρχουν και μια ένα ζήτημα πέρα που πάει και προ τη Hellenic Train. Έτσι, με έγγραφα τα οποία φέρουν στο φω και οι συνδικαλιστέ και νομίζω δημιουργούν, αν θέλετε, το παζ και ο εισαγγελέα δηλαδή θα αρχίσει να ψάχνει. Προφανώ και θα αρχίσει να ψάχνει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ να μην ψαχτεί όλο, όλο αυτό το πράγμα ε, τώρα. Λοιπόν, η κυρία Γεωργαντή μαζί μα επίση. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλή μπορεί να είναι. Δηλαδή. Ναι. Προφανώ και δεν είναι καλημέρα. Ε, συνεχίζει να μην είναι καλή μέρα. Η χώρα είναι σε εθνικό πένθος, να πούμε, γενικότερα αυτέ ε, αυτές τις μέρες και περιμένουμε ε, να εγώ δούμε... Εγώ τους βλέπω τους... Ε, του πολιτικού. Του πολιτικού και αρχίζουν να. Ε, ε, εγώ είναι τα, είπα... τα κοκόρια που έχουν ναι. σηκώσει τα. Ε, το, και απλά λέω... δεν έχουν απλώσει ναι, ακριβώς ναι, 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 το. Του το γάτους το που είναι έτσι. Ναι. Και κουνάνε και λίγο το πισινό του για να ορμήσουν. Έτσι είναι. Ακόμα δεν ναι. θα... έχω νο... <laughs> <έτσι νομίζω laughs> εγώ, yeah. Έτσι νομίζω και εγώ. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία που μα δίνει ο Σπύρο, ο Φρεμεντήτη. Είναι ένα κομμάτι ακόμα στο puzzle. Αν τα βρες, αγγελές, ένα κομμάτι αγγελές, αγγελές, στο puzzle αγγελές. ακόμα των τριλειτουργιών. Γιατί είναι πολύ χειρότερο πράγμα να λες ότι το έχω, το έχω βάλει και απλά δεν είμαι εκπαιδευμένο, δεν μπορώ να το λειτουργήσω ακριβώ, περιμένω να δω. Και τα λοιπά. Αυτό δείχνει είναι και ένα αδελφισμό στο τέλο τη μέρα. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμή, αν μπορούμε να πούμε από το ρεπορτάζ που έχει αναδειχθεί από όλα τα πρόσωπα τα οποία είτε ω πρωταγωνιστέ, είτε ω ε, άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο των ελληνικών σιδηροδρόμων, έχει αναδειχθεί προ τα έξω ένα βασικό στοιχείο. Ότι μην βρούμε μόνο έναν άνθρωπο, τον, στον οποίο θα τα φορτώσουμε όλα. Γι' αυτό και ο κύριος Ντογιάκος ζήτησε να χυθεί άπλετο φω, τουλάχιστον να προχωρήσει η έρευνα και να μην σταθεί μόνο Συγγνώμη, σε ένα πάνω, Συγγνώμη, Σπύρο, έχει απόλυτο δίκιο.